Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης άρχισαν ήδη να ηχούν τα κακόφωνα όργανα του αναχρονισμού και της οπισθοδρόμησης. Όμως, πριν τα απαριθμίσω, να πω κάτι θετικό. Είναι σωστή η απόφασή σας, κύριοι της κυβέρνησης, να πραγματοποιήσετε τελικά τις 4.500 προσλήψεις που δρομολόγησε η κυβέρνησή μας στην ειδική αγωγή, ακυρώνοντας την πράξη την πολιτική σας για μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις. Η πίεση που σας ασκήσαμε προεκλογικά έπιασε τόπο. Ξέρουμε ότι το κάνετε με το ζόρι. Γι' αυτό δεν δεσμεύεστε ούτε για τις υπόλοιπες 10.500 προσλήψεις που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς, την ώρα που μόνο φέτος θα προσλάβουμε 37.000 αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολεία, ούτε βέβαια μας λέτε αν είναι και δικός σας στόχος αυτός που εμείς έχουμε διακηρύξει. Να φτάσουμε δηλαδή στο 5% του ΑΕΠ ή δαπάνες για την παιδεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αν ας δούμε το δείγμα γραφής στις λίγες μέρες που κυβερνάτε στην εκπαίδευση. Αποκόψατε την έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας και την εντάξατε στο Υπουργείο Οικονομίας, αγνοώντας την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και περιφρονώντας την ομόθυμη αντίδραση της ερευνητικής κοινότητας. Πρόκειται για ξερίζωμα ενός τομέα του Υπουργείου Παιδείας που διέπρεψε επί ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας για πρώτη φορά την έρευνα πάνω από το 1% του ΑΕΠ και ανεβάζοντας την καινοτομία στο 82% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Διαπράξατε επιπολαιότητες όπως αυτή με την παράταση υποβολής του μηχανογραφικού που αναστάτωσε χωρίς λόγο τα παιδιά και τις οικογένειες. Λόγω των απίθανων πειραματισμών και παρατυπιών στη συγκρότηση των κυβερνητικών οργάνων, προειδοποιούμε ότι απειλείται η ομαλή έναρξη των σχολείων το Σεπτέμβριο. Εμείς έχουμε διασφαλίσει τα πάντα και τις πιστώσεις και την έγκαιρη πρόληψη αναπληρωτών και τα βιβλία ήδη στα σχολεία. Υποκύπτοντας σε πιέση του συστήματος Πατούλη, δεν ξεκαθαρίζετε τη θέση σας για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Αυτή την εμβληματική μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προχωρήσει στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων. Ετοιμάζεστε να κάνετε παιχνίδι στο ζήτημα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, απεμπολώντας το δικαίωμα της πολιτείας να καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων. Δεν σας έχουμε ακούσει να δεσμεύεστε για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και για την εκπαίδευση στις φυλακές. Αλήθεια, θα μεταφέρετε τα σχολεία των φυλακών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Το ίδιο θα κάνετε και με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων? Τι είναι τα παιδιά των προσφύγων, κρατούμενοι? Και τώρα στο θέμα του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Είπατε ότι θα το καταργήσετε, το είπατε με περηφάνεια κιόλας, θα καταργήσουμε το άσυλο με τον πρώτο νόμο που θα ψηφίσετε και ότι πλέον η αστυνομία θα μπορεί να παρεμβαίνει ακόμα και με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Η σημερινή νομοθεσία, που βάσει της είναι η διατάξη επιπουργίας της κυρίας Γιαννάκου, προστατεύει το άσυλο από πράξεις ανομίας, αλλά δεν το καταργεί. Η αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα για αυτόφορα κακουργήματα, ενώ οι Βρετανικές αρχές μπορούν να ζητούν την παρέμβασή της για άλλα αδικήματα. Μην κατασκοφαντείτε τα πανεπιστήμια της χώρας που έχουν υψηλό επίπεδο σπουδών και μεγάλη διεθνή αναγνώριση. Διαθέτουμε πλέον 24 πανεπιστήμια που η αναδιάρθρωση και η ανασυγκρότησή τους είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ και αποτυπώνουν τη νέα αρχιτεκτονική της ανώνυτης εκπαίδευσης στην πατρίδα μας. Άλλα είναι τα κρίσιμα προβλήματα και οι αναγκαίοι στόχοι. Είναι η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η εμπέδωση της Ευρωπαϊκής Αρχής του Ενιαίου Χώρου Ανώτης Εκπαίδευσης και Έρευνας που κάναμε βήματα και την εγκαταλείπαντα από ό,τι φαίνεται, η επέκταση των ξενόγλωσσων τμήματων, οι συνέργειες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις των πανεπιστημίων μας στις διεθνείς αξιολογήσεις και κατατάξεις, η συνεχής μέρημνα για τις υποδομές και τη φοιτητική μέρημνα, η αναστροφή του brain drain, κάτι που εμείς με θεσμούς όπως το ΕΛΙΔΕΚ ή με τον προβλασιασμό των υποτροφιών του ΙΚΙ αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε. Και από όλα αυτά εσείς έχετε το μυαλό σας στο άσυλο και βέβαια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τόση φτώχεια ιδεών και προγράμματος και τέτοιο αναποδογύρισμα προτεραιοτήτων. Στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ετοιμάζεστε επίσης με πρόσχημα εύυχες αλλά όχι ουδέτερες λέξεις όπως αυτονομία, δικαίωμα επιλογής σχολείου και αξιολόγηση να προχωρήσετε στο σύστημα κουπόνια στην εκπαίδευση και σε μια ολομέτωπη επίθεση ψατσερικού τύπου στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς που εμείς αναβαθμίσαμε και στους εκπαιδευτικούς. Έχετε υποστεί, κύριοι της κυβέρνησης, διανοητικό εγκλωβισμό
στον περιβόητο νόμο Διαμαντοπούλου, που προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Αλλά αν είναι έτσι, φέρτε την ίδια την κυρία Διαμαντοπούλου στην κυβέρνηση, όπως φέρετε τον κύριο Ξοχοίδη, και όχι να κυβερνάει η κυρία Διαμαντοπούλου μέσω αντιπροσώπων. Για το ευαίσθητο θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και σχολείου, φαίνεται ότι δεν έχετε το Θεό σας. Η κυρία Κεραμέως έσπευσε σε διαβεβαιώσεις προς την Εκκλησία που ανοίγουν ωρέξεις στους σκοταλιστικούς κύκλους να εισβάλλουν ξανά στα σχολεία. Τι άλλο δηλεί η αναφορά της περί ιεροδιδασκάλων στη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο? Δεν γνωρίζετε, κυρία Υπουργέ, ότι οι μόνοι ιεροδιδάσκαλοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι του Κορανίου στα σχολεία της μειονότητας? Σκοπεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει κλάδο χριστιανών Ορθοδόξων ιεροδιδασκάλων? Σκοπεύει η κυβέρνηση να καταργήσει τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών που διδάσκονται με απόλυτη επιτυχία στα σχολεία? Σκοπεύει να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Εκκλησίας στο περιουσιακό? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω προς την εθνική αντιπροσωπεία και προς τον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια επιτυχημένη τετραετία με κατακτήσεις και επιτυχίες στον χώρο της εκπαίδευσης. Με συγκεκριμένο έργο, 200 συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, βγάλαμε την εκπαίδευση από τη βαθιά κρίση και απαξίωση, ανοίξαμε το δρόμο για το σχολείο της ισότητας, της ποιότητας και της δημοκρατίας. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση, δίπλα στο Υπουργείο Παιδείας για κατάθεση προτάσεων και επικοδομητική κριτική, αλλά και απέναντί σας, μαζί με τα κινήματα των μαθητών, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, σε κάθε αυταρχική και αντιεκπαιδευτική πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και γενικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει μια μεγάλη εθνική και λαϊκή δύναμη αγώνα και διακυβέρνησης. Ευχαριστώ.